Ναι, νομίζω ότι η διαδρομή που έκανε η εθνική ομάδα μέχρι και σήμερα ήταν μια διαδρομή με πολύ άσχημη και κακή ψυχολογία μετά από όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργηθήκανε. Θεωρώ ότι αυτή η νίκη αλλάζει εντελώς τα δεδομένα τόσο στο μπασκετικό στερέωμα των παιδιών όσο και στο μυαλό και στην ψυχολογία. Μπαίνουμε πλέον στο χιαστή. Πηγαίνουμε πλέον χωρίς την πίεση το να προκριθούμε και να πάμε στα παιχνίδια των χιαστή και από εδώ και πέρα, ξέρετε, σε ένα τουρνά, σε έναν όμιλο, σε τέτοια παιχνίδια όλα είναι πιθανά, δηλαδή μπορεί ο πρώτος να παίζει με τον τέταρτο αλλά ο τέταρτος έχει τις ίδιες πιθανότητες με τον πρώτο να περάσει το επόμενο παιχνίδι. Έχουν βρει πλέον τα πατήματά τους μέσα στο γήπεδο, το παιχνίδι τους αρχίζει και βρίσκουν τις διαδρομές τους. Έχω την εντύπωση ότι από εδώ και πέρα η ομάδα θα είναι πολύ καλύτερη μπασκετικά όσον αφορά και την τακτική, δηλαδή το fast break που τους δίνει τη δυνατότητα να φτάσουμε πιο εύκολα στο καλάθι αλλά και πηγαίνοντας η μπάλα στο low post, τόσο καιρό ήμασταν ακίνητοι χωρίς κίνηση, τώρα βάλαμε κίνηση και με περισσότερη ευστοχία, άρα νομίζω ότι έχουμε πιθανότητες καλές απέναντι στη Λιθουανία. Λένε ότι η Ντεζαβαντάζ είναι το κλίμα στα αποδυτήρια, δεν είναι τόσο καλό. Εντάξει, ξέρετε, καμιά φορά η πραγματικότητα αλλάζει εντελώς με το πώς βγαίνει πάντα και προς τα έξω. Σίγουρα υπάρχει κάτι, αλλά δεν ξέρουμε σε τι μέγεθος υπάρχει και θεωρώ ότι αυτό υπάρχει σε πολλές ομάδες. Και το θέμα είναι να λύνουν τα προβλήματα αυτά, έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά αυτή τη στιγμή με αυτή τη νίκη θα σβήσουν όλα αυτά που προηγηθήκαν, δεν ξέρω τι προηγηθήκαν και φαντάζομαι ότι αυτά που υπόθηκαν είναι παραπάνω από αυτά που συνέβησαν. Αντιλαμβάνονται πλέον ότι είναι μια ομάδα, πρέπει να είναι μια ομάδα, μια γροθιά για να συνεχίσουν, γιατί αυτά τα παιχνίδια τα χιαστή απαιτείται να είναι όλοι μαζί. Και θα είναι όλοι μαζί και ας ελπίσουμε για το καλύτερο.